φέρνουμε ένα ζήτημα καταπάτησης δημόσιου χώρου σε βάρον κατοίκων της περιοχής, αλλά και της ίδιας της χρήσης του δημόσιου ελεύθερου χώρου, που για άλλη μία φορά, κατά την άποψή μας, αλλά και σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων και επιτροπών εκεί, συρρυκνώνεται για την εξυπηρέτηση του κέρδους ή, αν θέλετε, της μείωσης του κόστους μιας εργολαβικής, μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι ούτε εμείς ως λαϊκή συσπήρωση, ούτε οι επιτροπές κατοίκων εκεί, οι συλλογικότητες και οι φορείς που είναι κοντά στην πλατεία Πρωτομαγιάς, είναι αντίθετοι με το έργο, με την κατασκευή του μετρό, του σταθμού δικαστήρια. Αλλά να πούμε ότι στα πλαίσια της κατασκευής επίσης 4 του μετρό έχουν ξεκινήσει από το 2021 στην πλατεία Πρωτομαγιάς οι εργασίες του σταθμού δικαστήρια. Για όσους δεν γνωρίζουν, η πλατεία Πρωτομαγιάς βρίσκεται πάνω στη γέφυρα Μουστοξίδη, να το κρατήσουμε αυτό, πάνω στη γέφυρα Μουστοξίδη μεταξύ δικαστηρίων και πεδίων του Άρεως. Εκεί λοιπόν η ανάδοχος εταιρεία, η Άβαξ, κατά παράβαση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προσπαθεί εδώ και μήνες να περιφράξει την πλατεία, σχεδόν το σύνολο της πλατείας, χωρίς καμία ενημέρωση προς τους κατοίκους, χωρίς καμία διαβούλευση, με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή η εγκατάσταση ενός εργοταξίου στο σύνολο ενός δημοσίου ελεύθερου χώρου, στο κέντρο της Αθήνας, που πάσχει από ελεύθερους χώρους, είτε για αναψυχή, είτε για οτιδήποτε άλλο. Να κρατήσουμε τα εξής. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το έργο αυτό, η κατασκευή του σταθμού, δηλαδή η δικαστήρια, θα τρέχει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Όσοι είστε έμπειροι, ξέρετε ότι αυτό σπάνια συμβαίνει. Οι επιτροπές κατοίκων και εμείς, σύμφωνα με την εμπειρία μας, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα θα απαιτηθούν χρονικές επεκτάσεις από την ανάδοχο εταιρεία και από τη Μετρό. Οπότε πάμε για ομοιρία ουσιαστικά της πλατείας σε βάρος των κατοίκων για 10 και επιπλέον χρόνια. Να αναρωτηθούμε γιατί η ανάδοχος εταιρεία επιμένει να καταλάβει σχεδόν το σύνολο της πλατείας. Από την τεχνική περιβαλλοντική μελέτη προκύπτει ότι από τα χαρακτηριστικά του χώρου αλλά και την πρακτική εμπειρία προκύπτει ότι η Άβαξ θέλει να χρησιμοποιεί, αυτό λέμε και εμείς, τον χώρο για τις ανάγκες του συνόλου του έργου της γραμμής 4 και όχι μόνο για την κατασκευή του συγκεκριμένου σταθμού. Ο έξτρα χώρος επιχειρείται να καταπατηθεί ώστε η εταιρεία να ρίξει το κόστος, τοποθετώντας εκεί δηλαδή εγκαταστάσεις, βαριά μηχανήματα και εργοτάξια που, επαναλαμβάνουμε, θα εξυπηρετούν το σύνολο της γραμμής 4. Και γι' αυτό είπα πριν, γι' αυτό είπαμε πριν, να κρατήσουμε το ότι αυτό συμβαίνει πάνω στη γέφυρα Μουστοξίδη, εκεί βρίσκεται η πλατεία Πρωτομαγιάς, το οποίο γύρει ερωτηματικά για το πόσο, και θα πρέπει να ελεγχθεί αυτό, μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος η γέφυρα. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι, επιτροπές κατοίκων κοντά στην πλατεία Πρωτομαγιάς και στο πεδίο του Άρεως, σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικών, λαϊκοί φορείς, βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρώμενοι για την αυθαίρετη περίφραξη της αναδόχου εταιρείας με τη σύμπραξη της Μετρό. Με τις κινητοποιήσεις τους, οι κάτοικοι έχουν πετύχει τον περιορισμό ενό μεγάλου μέρους της περίφραξης, αλλά η εν λόγω κατασκευαστική επανέρχεται συνεχώς με τη συνδρομή της αστυνομίας ώστε να καταλάβει το χώρο. Με δεδομένο ότι η περιοχή και η πλατεία την αρμοδιότητα την έχει η περιφέρεια, κύριε Περιφερειάρχα, στην πλατεία Πρωτομαγιάς, εμείς λέμε ότι ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να κονιωτοποιείται προς όφελος των κατασκευαστικών σε βάρος των κατοίκων. Οι κάτοικοι και εμείς ως λαϊκή συσπήρωση προφανώς απαιτούν να διασφαλιστεί, ένα, να διασφαλιστεί ότι η διάρκεια του έργου δεν θα υπερβεί το κατατεθειμένο χρονοδιάγραμμα. Δύο, να περιοριστεί η επεκτατικότητα της Άβαξ και του Μετρό στα απολύτως απαραίτητα χωροθετημένα πλαίσια και να μην λειτουργεί σε βάρος του δημόσιου ελεύθερου χώρου.
Τρία οι κάτοικοι έχουν κάνει έτοιμα συνάντησης προς την περιφέρεια. Δεν έχει απαντηθεί, κύριε Χαρδαλιά, ακόμα αυτό. Και λέμε ότι θα πρέπει να τους συναντήσει η περιφέρεια και να κανονοποιήσει τα αιτήματά τους. Και τέσσερα, να υπάρξει σαφώς παρέμβαση και δέσμευση της περιφέρειας για την τήρηση όσων πρέπει να τηρηθούν.